Στο βράδυ έχουμε διακοπή του αγωγού του Αποσελέμι για το νερό το οποίο φέρνει τώρα. Θέλω να τονίσω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου πέρναμε 350 κυβικά την ώρα. όταν Πριν δύο χρόνια πέρναμε τα 600 κυβικά την ώρα και πριν δύο χρόνια πέρναμε περίπου 1100 κυβικά την ώρα. Δηλαδή το ένα τρίτο του νερού που περνάμε πριν το 2022. Είναι μια διακοπή η οποία είναι προγραμματισμένη να γίνει σε συνόηση με τη ΔΕΗ γιατί υπήρχε μια διαρροή στον αγωγό του Αποσελέμι. Μικρή διαρροή, ελπίζω να αποκατασταθεί σε δύο μέρε όπω έχουν τονίσει, να μην είναι κάτι άλλο, κρύβει από εκεί πέρα, στη αυτή τη ζημιά. Και όπω καταλαβαίνετε, αυτή η διακοπή δημιουργεί κάποια προβλήματα ε, στην υδροδότηση τη πόλη του Ηρακλείου, διότι ουσιαστικά είναι το νεό το οποίο λείπεται από τι διώξει που έχουμε εμεί. Ε, θέλω να τονίσω περίπου 60.000 κυβικά ημερησίω καταναλώνει το Ηράκλειο. Ε, εάν κατήσει δύο μέρε όπω και το αρχέ Σεπτεμβρίου πάλι είχαμε κάποιο πρόβλημα, τέσσερι μέρε τότε, αλλά ήταν σωστά οργανωμένα και δεν παρουσιάστηκαν μάλλον μικρά προβλήματα. Εάν έχουν μέχρι αύριο το απόγευμα όπω μα έχουν ενημερώσει θα έχει αποκατασταθεί η ζημιά μέχρι αύριο το απόγευμα, δεν νομίζω ότι θα δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα. Αν έχουν πάλι παραπάνω μέχρι, μέχρι την Πέμπτη πρόβλημα δεν έχει αποκατασταθεί, πιθανόν να δημιουργούν κάποια προβλήματα στα, σε κάποια σημεία ευαίσθητα του Ηρακλείου, όπω είναι τα ψηλά του Αϊγιάννη, στην Πλαστήρα, σε κάποια ψηλά σημεία. Θέλω να τονίσω ότι από τα μάλια το πρόβλημα που δημιουργείται εγώ από Σελέμη επηρεάζει περισσότερο το κέντρο του Ηρακλείου, πατέλε, εθνική αντιστάσεω, ανάληψη, διότι από εκεί παίρνουν το νερό από, από τι δεξαμένε που έχουμε στην περιοχή τη Παπατήτου. Από τι άλλε περιοχέ που είναι μπασταμπάσα, τσαλένιο, που ουσιαστικά τροφοδοτούνται από τι πηγέ του Ψιλορίτη, πύλη ω κρουσόνα χέρι, την προηγούμενη φορά δεν είχαμε κανένα πρόβλημα και ευελπιστώ ότι αυτή φορά, ούτε αυτή τη φορά θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Ε, είναι όμω ε, αυτό που δημιούργησε τώρα δύο φορέ το Σεπτέμβριο και τώρα, ουσιαστικά δείχνει το πρόβλημα που θα έχουμε του χρόνου εάν δεν έχουμε τον αποσελέμι. Θα είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι, θα πρέπει υποχρεωτικά να γίνουν διανομή του νερού. Θα έχουμε ένα έλλειμμα περίπου το 15% του νερού που καταναλώνει στο Εράκλειο. Αυτό θα είναι το έλλειμμά μα. Οπότε καταλαβαίνετε πρέπει αφενό οι δημότε να περιορίσουν την κατανάλωση και φετέρου να γίνεται μια μικρή διανομή για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε. Ευελπιστώ τώρα ότι ακόμα έχουμε πολύ χειμώνα μπροστά μα, Νοέμβρη-Δεκέμβρη. Ευελπιστώ ότι τουλάχιστον να έχουμε το 1 τρίτο του νερό, όπω φέτο ξεκινήσαμε περίπου με 10 εκατομμύρια κυβικά, το 1 τρίτο περίπου του Αποσελέμη, για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε το επόμενο καλοκαίρι. Διότι είναι δεδομένο πλέον ότι οι κατανόηση του Εράκλειο είναι πολύ υψηλές, είναι πάρα πολύ δύσκολο στο Εράκλειο. Ενώ περιμένουμε αυτή την εποχή να έχουμε. Να μην έχουμε, να έχουμε πολύ λιγότερε καταναλώσει, οι καταναλώσει παραμένουν υψηλέ και αυτό το κυριότερο είναι οφείλεται αφενό στι ανοβρίε και αφετέρου στις, στις υψηλέ. Ε, ε ναι, ότι οφείλεται στι πολλές πολλέ που υπάρχουν και συνήθω πιστεύω στι βραχυχρόνιε μισθώσει. Είναι πάρα πολύ ο κόσμο και αυτό δεν έχει ακόμα ομαλοποιηθεί η κατανάλωση στο Εράκλειο.